του προηγούμενου βιβλίου, το Τέρας και εγώ, mm-hmm. όπου βγαίνοντας από αυτή τη διαδικασία γνωρίζω μία κοπέλα και εδώ αρχίζει η μυθοπλασία και ουσιαστικά περιγράφω πώς μία επιτυχημένη γυναίκα που με βάση τα στάτους είναι απολύτως επιτυχημένη, πάσχει από κατάληψη, προσπαθεί να το κρύψει, mm-hmm. αλλά εγώ που είμαι μαζί της το καταλαβαίνω. Ναι. Και δίνουμε έναν αγώνα μαζί να αντιμετωπίσουμε το τέρας της κατάθλιψης μέσα από διάφορες ανατροπές που υπάρχουν. Δηλαδή η κοπέλα φεύγει, ξανάρχεται, δεν αντέχει, μερικές φορές δεν αντέχω εγώ. Όλο αυτό όμως πια από ένα σημείο και μετά είναι μυθοπλασία, όμως που δείχνει το πόσο κοφτερές είναι οι ακτίνες του μαύρου ήλιου, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Μιλάμε γυναίκες... για μια γυναίκα απολύτως επιτυχημένη. Πολύ, ναι. Φαινομενικά δεν έχει τίποτα. Και τα λοιπά. Ναι, 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 ναι. Οι γυναίκες, επειδή το έχεις μελετήσει, επειδή κάνεις και σεμινάρια, έχεις και ένα site. Πώς το λένε το site? Κοντάσου.com. Κοντάσου.com. Ναι, ναι. Και αφορά σε όλους τους ανθρώπους που πιθανόν να έχουν τέτοια προβλήματα. Ναι, ψυχολογικά προβλήματα, κατάθλιψη. Και κάνεις και σεμινάρια. Δηλαδή. Γυρίζεις όλη την Ελλάδα και μιλάς για την κατάθλιψη. Βέβαια, ναι, ναι. Σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο βρισκόμαστε. Ναι. Βεβαίως. Ναι, ναι. Έχω φέει αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου σε αυτό. Επειδή και εγώ ταλαιπωρήθηκα. Φέι μου, όταν όλοι θεωρούσαν ότι ήμουν ο παντοδύναμος διευθυντής ειδήσεων, εγώ κλεινόμουν σε ένα δωμάτιο και δεν μπορούσα να δω φως. Και μερικές φορές ερχόταν και ο Γιώργος και καθόμασταν πολλές φορές σε ένα υπόγειο που είχα στη Βάρκιζα. Δηλαδή πέρασα πολύ δύσκολα. Δεν ευχαριστήθηκα εγώ μια επιτυχία που είχα στην τηλεόραση. Όταν όλος ο κόσμος νόμιζε ότι είμαι στην καλύτερη φάση της ζωής μου να ευχαριστώ πράγματα, εγώ υπέφερα. Λοιπόν τώρα θέλω να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει δηλαδή να τους πω. Ναι, ναι, ναι. Ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, εκτός βέβαια από τη δουλειά μου που είναι η τηλεόραση και από αυτό ζω και μου αρέσει, το αφιερώνω στους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με την κατάθλιψη. Θα τους βοηθήσω. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Ας πούμε σήμερα έχουμε σεμινάριο, ας πούμε, για παράδειγμα. Πού? Θα το κάνουμε σε ένα κέντρο το οποίο το έχουμε. Θα μιλήσουμε στους ανθρώπους, θα έρθουν ψυχολόγοι, θα έρθουν ψυχαναλυτές, ψυχίατροι. Θα κάνουμε πάλι ένα σεμινάριο και το κάνουμε συνεχώς αυτό. Σταμάτησε, καταφέρες, ναι. Και το ξεπέρασες. Γιώργο, κοίταξε, σε 100% τουλάχιστον από ό,τι λένε οι ψυχολόγοι, αλλά και εγώ θα μιλήσω βιωματικά και όχι σαν ειδικό, σαν επιστήμονα, νομίζω ότι τελείως δεν ξεπερνιέται. Τελείως δεν ξεπερνιέται. Δηλαδή είναι μια ύπουλη αρρώστια. Δεν σε χτυπάει εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι συνεχώς. Σαν τη γάτα με το σκύλο, η ιστορία με την κατάθλιψη. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να τροφοδοτηθεί. Αλλά και πιστεύω ότι αν δεν πάρεις σοβαρά μέτρα, αν δεν πας σε ένα γιατρό, εάν δεν σε δει κάποιος ειδικός, αν δεν αλλάξεις τρόπο ζωής και φιλοσοφία ζωής, θα υποφέρεις μια ζωή όσο έχεις την κατάθλιψη. Να ολοκληρώσω λίγο, ναι, κάτι, ναι, μια σκέψη που πάντα την είχα και δεν την έχω συζητήσει και με τον Γιώργο. Ξέρω από τον Γιώργο και ανθρώπους της δουλειάς μας. Εντάξει, ο κόσμος μπορεί να ξέρει το Star, τις επιτυχίες, το Sky, άλλα κανάλια που ήσουν και την πορεία σου από τα Δελτία. Οι άνθρωποι όμως που σε ξέρουν, ξέρουν ότι είσαι ίσως μέσα στους 5-2-3 πιο μορφωμένους ανθρώπους της τηλεόρασης. Ευχαριστώ πολύ, Φαίνα. Όχι, το λένε όλοι. Έχεις δηλαδή απίστευτες γνώσεις και μόρφωση και καλλιέργεια. Πώς ένας άνθρωπος που έχει διαβάσει τόσο πολύ στη ζωή του, αυτό δεν το κατάλαβες από την πρώτη στιγμή για να το αντιμετωπίσει? Το καταλάβαινα, Φαίνα, αλλά φοβόμουν να το παραδεχθώ και στον ίδιο μου τον εαυτό. Δεν μπορούσα κι εγώ να αποδεχθώ ότι έχω κατάθλιψη. Πίστευα ότι είναι ίσως κάτι άλλο. Δεν σε αφήνει, αυτή η αρρώστια δεν σε αφήνει να δεις λογικά κάποια πράγματα. Και ουσιαστικά το κατάλαβα όταν μπήκα στο νοσοκομείο από άλλη αιτία. Μπήκα για μια πάθηση στο έντερο και όταν ήρθε ο γιατρός να με δει, ένας παθολόγος, πει: κοίταξε, το πρόβλημά σου με το έντερο δεν είναι για το έντερο. Έχεις κατάθλιψη. Έτσι ξεκίνησε όλη η ιστορία. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω, όχι. Πίστευα ότι δεν είμαι καλά, ότι μπορεί να έχω καρδιά, μπορεί να είναι να πεθάνω. Ο παθολόγος πώς το κατάλαβε? Φοβόμουν ανά πάσα στιγμή. Ο παθολόγος έπεσε σε έξυπνο άνθρωπο. Είναι να σου τύχει, είναι και η συγκυρία κάθε φορά. Ήταν ένα πολύ έξυπνο παιδί που αγαπούσε τη δουλειά του, κατέβηκε κάτω, με εξέτασε, δεν είδε τίποτα ο άνθρωπος. Εγώ του έλεγα πεθαίνω και αυτό δεν έβρισκε να πεθαίνω. Έλειπα απλώς ότι είχα ένα πρόβλημα στο έντερο. Εσύ πώς βίωνες δηλαδή τις κρίσεις αυτές πανικού, πώς τις βίωνες εσύ? Πάντοτε κοίταγα να υπάρχει μια έξοδος από εκεί που ήμουν. Σε ρώτησα τώρα πού είναι η πόρτα. Έμπαινε σε ένα χώρο και έλεγε από πού θα φύγω. Ναι. Και ένα βασικό ήταν αυτό και τις βίωνα κλεισμένο σε ένα δωμάτιο. Η ζωή μου είχε γίνει δουλειά σπίτι, κλεισμένο σε ένα δωμάτιο και τίποτα άλλο. Και μετά ξέρεις, αν δεν πας σε γιατρό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί μπορεί να δοκιμάσεις άλλους τρόπους να ξεφύγεις. Όπως για παράδειγμα το αλκοόλ. Ναι.
Αναγκάνεσαι και μπαίνει σε μια διαδικασία για να μπορεί να το καταπραίνει. Και την επόμενη μέρα είσαι χειρότερα. Και έτσι δημιουργείται συνεχώ ένα φάμπλο κύκλο. Εσύ, τελικά... εσύ έψαξε να βρει τέτοιου δρόμου διαφυγή. Βεβαίω έψαξα να βρω. Ποιου δρόμου. Έψαξα να βρω. Δηλαδή έπρεπε να πιω κι εγώ ένα-δύο ποτήρια το βράδυ για να μπορέσω να κοιμηθώ, να ξεφύγω. Ή να βλέπω μόνο ευχάριστα πράγματα στη τηλεόραση. Δεν μπορούσα να το κάτι άλλο. Mm-hmm. Και τελικά έφευγα από τον κόσμο και έπαινα σε ένα άλλο μυθικό κόσμο. Διαβάζοντα πάρα πολύ, βλέποντα ταινίε, βλέποντα αυτό. Αλλά απομονώνεσαι συνεχώ. Μένει μόνο. Δηλαδή ευτυχισμένο δεν ήσουν εσύ όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή όλες αυτές που μας περιέγραψες, όλες αυτές τις επιτυχίες που βίωνες μεγαλία, με πολύ μεγάλες επιτυχίες δημοσιογραφικές, επαγγελματικές, λεφτά έβγαλες από τη δουλειά, δεν βίωσες ευτυχία. Να πεις, να κάτσεις να πεις ότι ρε παιδί όχι. μου. Όχι, για τον ίδιο λόγο που και η Ρίτα στο μυθιστόρημά μου δεν βιώνει ούτε στιγμή ευτυχίας, ενώ τα πετυχαίνει όλα. Όχι, Γιώργο, θυμάμαι ελάχιστες φορές στη ζωή μου να είμαι ευτυχισμένος. Ελάχιστες φορές. Δηλαδή τις περισσότερες φορές. Θυμάμαι τον κόσμο, αλλά και εσένα τον ίδιο. Πολλές φορές να με ρωτάς τι έχω. Δεν είχα κάτι. Ήμουν φυσιολογικά. Απλώς αυτό ήταν το φυσιολογικά για μένα. Ήμουν ένας άνθρωπος πραγματικά λυπημένος, ένας άνθρωπος πραγματικά μελαγχολικός, ακόμα και τις στιγμές που βίωνα την κορύφωση της καριέρας μου. Δεν μπορούσα να ευχαριστώ τη ζωή μου. Ποια ευτυχισμένη στιγμή θυμάσαι. Εντάξει, ευτυχισμένες περισσότερες στιγμές είναι με το παιδί μου. Όταν μπήκε στο πανεπιστήμιο, θυμάμαι τη χαρά που ένιωσα. Ή και μερικές φορές που επαγγελματικά πια ξεπερνούσαμε τα όρια και κάναμε πολύ δυνατά πράγματα στη τηλεόραση, τα οποία πετύχαιναν. Ή όταν μου έλεγε, να σου πω κάτι φέρει και πολύ πιο απλό, όταν μου έλεγε μια καλή κουβέντα ένας άνθρωπος που εκτιμούσα. Δηλαδή, αν εκτιμούσα πολύ έναν άνθρωπο και μου έλεγε, ξέρεις το δρόμο, ότι ξέρεις εσένα, σε εκτιμώ γιατί λες κάποια πράγματα διαφορετικά και έχεις ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, αυτό μπορεί να με έκανε χαρούμενο. Αλλά θεωρώ ότι η πάθηση αυτή. Δεν αφορά τώρα εμένα και εγώ. Δηλαδή, ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολλοί κόσμοι αυτή τη στιγμή μιλάμε, είναι εγκλωβισμένο στο σπίτι του, δεν κλείνει τα πάντα. Δεν ανοίγει τα παντζούρια του, δεν βλέπει, βγαίνει έξω να δει φως. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει σε μένα. Πριν από δύο χρόνια περνούσα στο δώσο, περπατούσα και έρχονταν οι άνθρωποι και με ρωτούσαν για την τηλεόραση. Τώρα με ρωτάνε για την κατάθλιψη. Πολύ σημαντικό αυτό. Θα σα πω κάτι, ένα περιστατικό το οποίο το βίωσα και το οποίο πιστεύω πρέπει να. Το λάβουν υπόψη και όλες τις υπηρεσίες του κράτους, που έχει υπηρεσίες το κράτος έτσι, για να ασχοληθούν σοβαρά με την κατάληψη. Mm. Εκεί έχει μείνει ζωντανό ένα κομμάτι της πρόνοιας. Ήμουν, για παράδειγμα, στη Λιβαδιά. Πριν από